και θα ακούσουμε τον κύριο Καλυβιανάκη να ρωτάει και την κυρία Κωτακίδου να μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες. Εγώ βέβαια έχω το θάρρος, γιατί την κυρία Κωτακίδου την έχω ανακρίνει πάρα πολλές ώρες. Έχουμε κάτσει και τη ρωτώ πράγματα, δίπλα πραγματικά. Οπότε όταν σκεφτήκαμε για αυτή την ομιλία πώς θα τη στήσουμε, υπήρξαν έτσι αρκετά ερωτήματα. Αποφασίσαμε στην αρχή να κάνει έτσι μια εισαγωγή στην παθολογοανατομία, να μας θυμίσει κάποια πράγματα, τι έχουμε απομακρυνθεί με τα χρόνια και να μας δώσει κάποιες πρακτικές απαντήσεις. Είναι λογικό ότι δεν μπορούσε κανείς να πιάσει όλη την ογκολογία σε 45 λεπτά και να συζητήσει θέματα ιστολογικά. Οπότε ρωτήσαμε συναδέλφους ανά όργανο τι περίπου τους μπερδεύει μια ιστολογική που μπορεί να τους δημιουργούσε απορίες. Φτιάξαμε κάποιες τέτοιες ιστολογικές και κάποια περιστατικά, αλλά βέβαια εννοείται ότι ο καθένας από εσάς μπορεί να ρωτήσει πράγματα. Και ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κωτακίδου αρχικά έτσι να μας κάνει μια εισαγωγή. Εμείς θα σας στείλουμε ένα παρασκεύασμα. Να μας περιγράψετε λίγο τι γίνεται αυτό το πράγμα μέχρι να μας δώσετε διάγνωση. Επίσης, πολλές φορές και εμείς έχουμε την περιέργεια. Βγάζουμε ένα νεφρό μαζί με ένα όγκο. Λέμε τώρα να τον πειράξουμε, αλλά έχουμε ακούσει τον παθολογανατόμο, θα μου το καταστρέψετε. Στείλτε το όπως είναι. Τι κάνουμε τελικά. Και επίσης, πολλές φορές. Ή μάλλον ερώτημα. Απαντήστε με αυτά και θα τα συζητήσουμε. Ναι. Σας καλησπερίζω. Λίγο υπομονή. Δεν είναι απλή, όποτε θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι μπορεί να με διακόψει. Δεν θα σας παιδέψω, δεν θα πω πολύ λίγα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Καλυβιανάκη, σαν να με ρωτάς το ταξίδι του παρασκευάζοντος από το χειρουργείο μέχρι το μικροσκόπιο και τη διάγνωση. Λοιπόν, ένα παθολογοανατομικό κόσμο μπορεί να είναι τόσο απλό ή να είναι και τόσο περίπλοκο. Εντάξει. Το ταξίδι μας ξεκινά. Ποια είναι η πρώτη στάση, είναι η μονιμοποίηση, η οποία θα ξεκινήσει από το χειρουργείο και αυτό παράκληση να τα περιποιήσετε τα παρασκευάσματα στην αίθουσα του χειρουργείου. Δηλαδή, να τα βάζετε στις υπορμόνες, βέβαια αυτό δεν είναι δική σας δουλειά, αλλά του νοσηλευτικού προσωπικού, αυτό όμως θα το φροντίσετε εσείς. Και γιατί αυτό, γιατί η μονιμοποίηση θα τα συντηρήσει, θα δίνουν αναλύωτα στο άπειρο και επιπλέον θα τα προετοιμάσει για την μετέπειτα επεξεργασία που θα υποστούμε σε εμάς. Θα σας δείξω τώρα δύο παρασκευάσματα. Είναι το ίδιο παρασκεύασμα φρέσκο και μονιμοποιημένο. Μετά τη μονιμοποίηση αλλάζει χρώμα και σύσταση και γίνεται πιο εύκολο στη διαχείρισή του. Τώρα, τι σημαίνει, θα λείπουν οι προϋποθέσεις για μια καλή μονιμοποίηση. Παράδειγμα, δικά σα υλικά από τουρ πρέπει να τα καθαρίσετε από ανατοπίγματα. Γιατί η παρουσία των ανατοπίγματων αλλοιώνει, διαταράσσει την σωστή μονιμοποίηση. Και επίσης η σωστή διάνοιξη, παράκτηση. Αν θέλετε από περιέργεια να ανοίξετε ένα παρασκεύασμα για να το δείτε φρέσκο, ζωντανό, για να επιβεβαιώσετε την προεγχειρητική σα διάγνωση, υπόθεση, όπως θέλετε, πέστε το, ανοίξτε το σωστά. Δηλαδή, πώς. Να διατηρείτε τις σχέσεις μεταξύ των παράγων στα πολύπλοκα παρασκευάσματα, ποτέ να μην ανοίγετε από την πλήρη της όδου των Αγίων και πάντα στα κύρια όργανα από την πρόσφυγα επιφάνεια. Αυτός είναι ο απλός τρόπος να τα ανοίγετε και ίσα ίσα θα βοηθήσετε και την καλύτερη μονιμοποίηση. Γιατί από το χειρουργείο μέχρι το παθολογανατομικό μπορεί να περάσουν 24 ώρες και σε αυτό το χρόνο να έχουν ψηλοαλλοιωθεί τα παρασκευάσματα όντας μέσα σε φορμόνι. Λοιπόν, περνάμε τώρα. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα διάνοιξης, είναι ο ουροδόχος κίστης. Και σε δικά μας παρασκευάσματα, πώς θα ανοίξουμε την ουροδόχο κίστη, κύριο όργανο, από την πρόσθετη επιφάνεια, ανοίγουμε σε ύψιλο. Και το αφήνετε μετά. Και κάτι ακόμα. Τα δύο ράματα. Αυτή είναι η παράκληση δική μου προσωπική. Δεν νομίζω ότι γράφεται στα βιβλία μας. Τα δύο ράματα είναι στα κολογόματα του μουλητήρου. Μας διευκολύνεται πάρα πολύ όταν αφήνετε τα ραματάκια σας εκεί επί τόπου για να μπορέσουμε να βρούμε τα κολογόματα του μουλητήρου που πολλές φορές τα έλεγα η καθημερινότητα. Όταν τα κόβετε, εσείς τα τραβάτε, τα κόβετε, αλλά μετά όταν φεύγει και κρύβεται μέσα στο λίπος και δεν τα βρίσκουμε. Λοιπόν, θυμηθείτε τα ράματα. Αυτή είναι ήδη ο ουροδόχος ανοιχτή. Εδώ ένα παράδειγμα όρχιος, φρέσκο, διανυγμένο σωστά. Οι πύλες μένουν από πίσω. Τώρα, δεύτερη προϋπόθεση, το κατάλληλο μονιμοκήπικο. Εδώ δεν έχετε να
διαλέξει την πρώτη, το χειρουργείο έχει το κατάλληλο που είναι επιθυμητικό, είναι η ουδέτερη φορμόνη. Τώρα είστε στο ιατρείο σας, ξεμένετε από φορμόνη. Τι μπορείτε να κάνετε? Αν έχετε καθαρό ενόπλημα, ρεώστε το σε ένα μικρό ποσοστό με νεράκι. Ή αν δεν έχετε ούτε αυτό, βάλτε το στο ψυγείο και μετά προμηθευτείτε φορμόνη και βάλτε το στη φορμόνη. Μην τα αφήνετε σε δημοκρασία περιβάλλον. Η αναλογία είναι 10%. 10 όμως του παρασκευάζοντος και το υπόλοιπο. Ένα μονιμοποιημένο παρασκεύασμα διαδεδομένο σωστά είναι ένα καρκίνο. Εδώ είναι σόρχης, μονιμοποιημένο σωστά. Τώρα, πόσο χρόνο χρειάζονται τα παρασκευάσματα για να μονιμοποιηθούν? Τα πολύ μικρά παρασκευάσματα, διοξίες, παράδειγμα προστάτου, είναι θέμα μιας ώρας, λίγων λεπτών, δεν καθυστερούν. Όσο πιο μεγάλο το παρασκεύασμα, τόσο πιο πολλές ώρες θέλει. Υπάρχει και μια δεύτερη διαφορά. Στα νοσοκομεία την επεξεργασία την ξεκινάμε 24 ώρες. Στον ιδιωτικό τομέα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μπορείτε να κάνετε τη διοξία τώρα και να πάρετε το αποτέλεσμα μετά από 4-5 ώρες. Στα μικρά. Γιατί δουλεύουμε διαφορετικά. Στα νοσοκομεία καθυστερούμε λίγο, γιατί ούτε τα απογεύματα δουλεύουμε ούτε τα Σαββατοκύριακα. Μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, τώρα θα περάσουμε σε κάποιο πιο στα άλλα ερωτήματά σου. Ένα από αυτά είναι το εξής. Εντάξει, πήγαμε καλά. Έφτασε το παρασκεύασμα στον χώρο του παθολογαρατολογικού κλίματο. Πρώτα καταγράφουμε τα μακροσκοπικά του χαρακτηριστικά. Αυτό αποτελεί τη μακροσκοπική εξέταση μακροσκοπικά ευρήματα που ποτέ δεν τα διαβάζετε. Καλό είναι όμως να τα διαβάζετε για να τσεκάρετε και τις γνώσεις του παθολογαναντόμου, να βλέπετε πόσο προσεκτικός είναι στην περιγραφή. Γιατί εσείς εντωμεταξύ έχετε δει τις εξοπλισίες, έχετε ήδη τη διάγνωση έτσι. Στη συνέχεια θα γίνει η επιλογή των τομών. Αυτό βέβαια γίνεται σε συνάρτηση με τα μακροσκοπικά, δηλαδή θα πάει, γίνεται η δειγματοληψία. Θα κόψουμε εμείς τις κατάλληλες τομές. Εκεί είναι μια διατυχωματική τομή από ένα καρκίνωμα της ουροδόχου, ώστε αυτό το υλικό να το περάσει, να περαστεί στην επόμενη διαδικασία και έτσι από το, φανταστείτε από το ομό παρασκεύασμα περνάμε στον κύκλο παραφήνης, στο κρατάκι και τελικά φτάνουμε στο μικροσκόπιο όπως επαγγελθεί η διάγνωση. Τώρα, κάτι άλλο, ταχεία βιοψία. Είναι ένα δύσκολο θέμα για μας. Θα έλεγα είναι το μοναδικό αγχογόνο στη δουλειά μας, γιατί πρέπει μέσα σε λίγα λεπτά να δώσουμε ένα πόρισμα από το οποίο θα εξαρτηθεί η αντιμετώπιση του ασθενούς. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν πιέζει μόνο ο χρόνος, πιέζουν και τεχνικές δυσκολίες, γιατί στην τομή μας έχουν πολλά τεχνικά σφάλματα και τα λάμπη είναι αρκετά. Είναι σε συνάρτηση με τον εξοπλισμό που έχουμε και βέβαια με την εμπειρία του καθολογαντών και το πόσο εξειδικευμένος είναι να βλέπει συγκεκριμένα υλικά. Τι απαντήσεις δίνουμε στην ταχεία? Θα δώσουμε θετικό, θα δώσουμε αρνητικό ή κάποιες φορές και με επιφύλαξη το αρνητικό. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σας βάλουμε διάγνωση ακριβή, με ακρίβεια. Δηλαδή, να τυποποιήσουμε ένα καρκίνο. Θα σας πούμε ναι, είναι θετικό για κακό ήλιο. Είναι αρνητικό. Παραπάνω, δυστυχώς δεν μπορούμε να σας δώσουμε αυτά όλα με βεβαιότητα, βέβαια. Τώρα, λοιπόν, πώς θα καταλάβουμε πώς θα καταλάβετε σωστά ένα παθολογαρατολογικό πρόβλημα? Θέλω να το διαβάσετε προσεκτικά. Να έχετε κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις παθολογοανατομικής και μπορείτε να τις αποκτήσετε αν πλησιάσετε τα εργαστήρια των νοσοκομείων σας, τους παθολογοανατόμους, να συνεργαστείτε για λίγο, να σας δώσουμε τα φώτα μας, γιατί έτσι θα πάμε μπροστά μαζί. Και όταν έχετε απορίες, κάτι δεν σας πάει, δεν σας κολλάει στην έκθεση, τολμήστε να έρθετε σε εμάς ή να έρθουμε εμείς στα γραφεία σας για να μιλήσουμε, να τα διευκρινίσουμε όλα. Μπορεί έτσι να βγει κάτι θετικό για τον άρρωστο. Τώρα θα περάσουμε στο πιο ειδικό κομμάτι της παρουσίασης που αφορά. Κύριε Καλλιδιανάκη, θέλετε να κάνετε κάποιες αγωγές? Θα στοχεύσω σε 2-3 μόνο. Λοιπόν, μετά από όλα τα μακροσκοπικά περνάμε στο πόρισμα και το ασαντρολόγι διαβάζεται συχνά θηλόδυσολογιακό καρκίνωμα. Εκεί θα σας μιλήσουμε για το βαθμό κακοήθειας, χαμηλός ή υψηλός.
Ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί κάποιες φορές διαπιστώνω ότι δεν έχετε κατανοήσει κάτι. Για το οροφυλιακό καρκίνο σας μιλούμε για χαμηλού ή υψηλού βαθμού από ήθεια, ενώ για άλλα καρκινώματα, μπορεί να πέσει στα χέρια σας με κάποια έκθεση, σας μιλούμε για χαμηλού μέχρι υψηλού βαθμού διαφοροποίησης. Πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξής. Ο βαθμός από ήθεια δεν ισούται με το βαθμό διαφοροποίησης, είναι αντιστρόφως ανάλογο, για να γίνω πιο κατανοητή. Ένα καρκίνωμα υψηλού βαθμού κακοήθειας δεν ταυτίζεται με ένα καρκίνωμα υψηλού βαθμού διαφοροποίησης. Εντάξει, είναι τελείως τα αντίθετα. Η διαφοροποίηση, ο βαθμός διαφοροποίησης είναι απομάκρυνση από το φυσιολογικό κύτταρο. Ένα υψηλού βαθμού διαφοροποίησης είναι καλό καρκίνωμα, είναι καλό καρκίνωμα, ενώ το της χαμηλής διαφοροποίησης είναι το κακό καρκίνωμα. Κάτι δηλαδή, χαμηλού βαθμού κακοήθειας ταυτίζεται με το υψηλού βαθμού διαφοροποίησης. Τέλος πάντων, το θετικό είναι ότι αυτή η ταξινόμηση στα οροφυλιακά δεν υπάρχει, οπότε τελειώσαμε από αυτό. Εδώ σας δείχνω δύο φωτογραφίες, ένα χαμηλού βαθμού και ένα υψηλού βαθμού. Αυτό που μπορείτε ίσως να καταλάβετε από μακριά είναι ότι αυτό το υψηλού βαθμού κακοήθειας είναι πιο μόβι, έχει πιο πολλούς πυρήνες, δηλαδή έχει μεγαλύτερη κυταροβλήθεια από ένα χαμηλού βαθμού κακοήθεια. Τώρα, περνάμε στα θέματα της καλλιοποίησης. Τι πρέπει να προσέχουμε στην έκθεσή μας. Αφού τυποποιήσουμε το καρκίνωμα, μιλούμε για το τι γεννηθεί. Οπότε δηλαδή εδώ εσείς αναφέρετε ένα φυλλώδες οροθυλιακό χαμηλού. Εδώ λίγο μας μπερδεύετε σε αυτή την έκθεση. Αναφέρετε χαμηλού και υψηλού. Αυτά μπορεί να συνυπάρχουν καμιά φορά. Έχει καμιά αξία ή... Λοιπόν, αν μπορούν να συνυπάρχουν ένα χαμηλού και ένα υψηλού βαθμού. Στον ίδιο, αν θα μιλάσετε ή στην κυβερνάτη θα τα δούμε. Λοιπόν, ναι, υπάρχουν συχνά σας απαντάμε. Χαμηλού βαθμού κακοήθειας με περιοχές υψηλού βαθμού κακοήθειας. Τι εννοούμε με αυτά. Μπορεί να είναι στην ίδια βλάβη ή να είναι σε διαφορετικές σύγχρονες ή ακόμα και σε διαφορετικές ετερόχρονες. Τι θα καταλάβω. Εδώ σου δίνω ένα παράδειγμα. Χαμηλά είναι ένα... αντί να σηκώνω χέρι. Σωστά. Λοιπόν, εδώ είναι το χαμηλού βαθμού κακοήθειας και εδώ είναι το χειρότερο. Φαίνεται από το πυρηνικό υλικό. Το πιο μόρφο, το λιγότερο μόρφο. Τώρα, στην ίδια βλάβη, αν προέρχεται στην ίδια βλάβη, θα προβληματιστούμε πού θα το καταγράψουμε, στα υψηλόγραφα ή στα χαμηλόγραφα και ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό. Στην βιβλιογραφία γράφεται πότε το 5% και πότε το 10%. Δεν υπάρχει συνένεση σε αυτό. Δηλαδή, οπότε, είναι πραγματικά ένα δίλημα για μας. Γιατί η βαθμοποίηση ούτως ή άλλως και η ουσιαστικοποίηση είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Μην φανταστείτε ότι συνδέουμε τα μικροσκόπια μας με υπολογιστές, με εξειδικευμένα προγράμματα για να μετράνε το ποσοστό του ενός βαθμού και του αλλού. Όχι, τα κάνουμε εμπειρικά. Οπότε, αν αυτά δεν έχουμε και κλινικές πληροφορίες, να μας πείτε, αν αυτό είναι σε μία βλάβη ή το ιστορικό του ασθενούς, τότε λίγο πολύ αισθανόμαστε ισόπιστες. Εν πάση περιπτώσει, θα κατατάσσουμε στον υψηλότερο βαθμό. Όταν είναι λεπτά, θα κατατάσσουμε στον υψηλότερο βαθμό, αλλά η σύσταση της Παγκοσμίου Οργανώσεως είναι να αναφέρουμε το ποσοστό επί της 100 του υψηλότερου βαθμού καρκινώματος. Οπότε δηλαδή εδώ, αν κατάλαβα καλά, μπορεί σε μια βλάβη που εμείς θα δούμε να την αφαιρέσουμε, να τη στείλουμε και να μας πείτε ότι εδώ υπάρχει και υψηλό βαθμό και χαμηλό βαθμό. Θα το αναφέρετε στην έκθεση, αλλά πρακτικά εμείς τον άρθρο την αντιμετωπίσουμε σαν ένα υψηλό βαθμό ασθενή. Τώρα επίσης θέλω να ρωτήσω, καμιά φορά εμείς μπορεί να δούμε διάφορες βλάβες με στην κίστη και με το μάτι και οι ίδιοι να κρίνουμε ότι αυτή φαίνεται πιο άσχημη, το άλλο φαίνεται πιο χαμηλού βαθμού κακοήθειας. Είναι σωστό να τα πάρουμε τα κομματάκια όλα σε ένα δοχείο και να τα στείλουμε ή θα πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Δεν πρέπει να τα βάλετε στο ίδιο δοχείο και δεν είναι λίγο προσοχή. Εάν πρόκειται για δύο ξεχωριστές βλάβες, καλά είναι η δειγματοληψία να είναι ξεχωριστή. Δεν είναι
την ακριβή τοπογραφική ένδειξη στο μπουκαλάκι, έτσι ώστε να σας απαντήσουμε. Στην πρώτη βλάβη είτε στην δεύτερη βλάβη, τι βαθμού κακοήθηση είναι. Αυτό έχει κάποια σημασία στο πώς θα παρακολουθήσετε καλύτερα τον άρρωστο. Όχι βέβαια στο τι θα προσδιορίσει την πορεία. Έτσι κι αλλιώς η πορεία του ασθενούς εξαρτάται από την υψηλότατη βλάβη. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δηλαδή, άλλο είναι να ξέρουμε ότι στο δεξιό στο όμοιο είναι το χαμηλόβαθμο. Και άλλο είναι να ξέρουμε ότι είναι στο θόλο είναι το υψηλόβαθμο. Στην επόμενη φορά που θα μπείτε στην οδό να κυστοσκοπήσετε και να κάνετε την δειγματοληψία, θα είστε πιο προσεκτικοί να προσέξετε στον πόρο. Εκεί που ήταν το υψηλόβαθμο. Εκείνο το οποίο ενδεχομένως θα αντιληφθήσει. Και λιγότερο στο άλλο είναι το υψηλόβαθμο. Τώρα θα περάσουμε πώς διηθεί το καρκίνο. Εδώ είναι πραγματικά ένα μπέρδεμα, γιατί καμιά φορά μας αναφέρεται ότι αναπτύσσεται ένα διαιθητικό οροθυλιακό, αλλά παρακάτω θα γράψετε στην έκθεση ότι αυτό δεν διηθεί και το μυϊκό χιτώνα ή διηθεί κάποιες άλλες ίνες. Μπορείτε λίγο να μας το ξεκαθαρίσετε, τι εννοείτε. Λοιπόν, είναι η διήθηση, το πρόβλημα είναι η διήθηση πλαινογονίου μυϊκής ή η διήθηση του μυϊκού χιτώνα. Είναι δύσκολο, όπως το καταφέρνουμε πολλές φορές. Εξαρτάται βασικά από το υλικό και εκεί που είναι πιο εύκολο για μας είναι όταν το υποκείμενο τείχωμα αφαιρείται unblock με τη βλάβη. Δηλαδή στα μικρά θηλιόδυνα πλάσματα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό ότι τα βγάζεται unblock με τον υποκείμενο βλενογόνο και καμιά φορά τον υποβλενογόνο και τον μυϊκό χιτώνα. Αυτό για μας είναι παρέδεισο, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να ξεχωρίσουμε την πλαινογόνια μυϊκή από τον μυϊκό χιτώνα, τον υποβλενογόνο και όλα αυτά. Δηλαδή έχουμε όλη τη διαστρωμάτωση, έχουμε όλο το πάνω στο κυβόλαιο και έτσι μπορούμε να καθορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη μύτη. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει με τα μεγάλα υπερκινόμενα της ουρολόγου, τα οποία βέβαια δεν μπορείτε να εξαιρέσετε αν πρόκειται για τον υποκείμενο κυβόλαιο. Να ρωτήσουμε μιλάμε για καρκίνο ουροδόχο και ισχυσές, δεν είναι. Ουροθυλιακό. Η διαθερμία καταστρέφει, σας βοηθάει. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Γιατί ένα αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Και το δεύτερο είναι ότι φαίνομαι λίγο σε εισαγωγικά ότι εμείς οι ουρολόγοι, γενικά εσάς τους παθογνωτούμους, δεν σας βοηθάμε και πολύ. Και μας βασανίστηκε καμιά φορά. Γιατί δεν σας δίνουμε πολλές πληροφορίες για τους ασθενείς μας. Με λίγα λόγια αυτό κατάλαβα. Γιατί αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Καλογιαννάκης, όταν κάνουμε μια κυστοσκόπηση ή όταν αφαιρούμε το θύλωμα, γενικά τον όγκο, μέσα από την ουροδόχο κύστη, είπαμε το εχθές ότι αυτός είναι κακός καρκίνος, ενώ το άλλο είναι, δεν είναι τόσο. Είναι συμπαγής, είναι το ένα. Δηλαδή, αυτή την πληροφορία δεν σας τη δίνουμε σε εσάς. Ναι. Μήπως κάνουμε και εμείς λάθη. Είναι τότε που εμείς αισθανόμαστε ισορροπιστές. Πώς θα τα φέρουμε και πώς θα κρατήσουμε τα ζύγια. Μήπως αυτό, κανονικά γράψτε, πρέπει, εγώ αυτό που κατάλαβα, πρέπει να σας γράφουμε και κάθε αυτά που θα πρέπει. Γράψτε ό,τι ξέρετε από το ιστορικό. Δεν είναι τυχαίο. Τυχαία δεν είναι συμβαίνει. Να μην μας λέτε κάτι ότι ο άρρωστος έχει ήδη διαγνωσμένο καρκίνο. Ή είχε ξανακάνει. Ναι, αυτό. Τρεις φορές. Κάποια συνδυάμια το γράφουν και βάζουν 4 ετή, 4 φορές ετή. Για τη διαθερμία. Γιατί έρχομαι τώρα στην διαθερμία. Λοιπόν, η διαθερμία καταστρέφει. Αλλά βέβαια δεν μπορείτε να κάνετε τελειώσει. Τελευταία με τον υπολικό που μου λένε οι συνάδελφοι πάνε καλύτερα. Είναι λιγότερα τα άρτεφακτ. Ορίστε. Να τελειώσω λίγο. Για τη διαθερμία. Ναι, καταστρέφει η διαθερμία. Γι' αυτό και συχνά θα βλέπετε στα πορίσματά μας λιγνοτικές αλλοιώσεις ή αλλοιώσεις που οφείλονται στον τρόπο αφαίρεσης της βλάβης, οι οποίες δυσχεραίνουν την αξιολόγηση των ευρημάτων. Έτσι σας το γράφουμε. Δηλαδή, πίσω από το καμένο δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι. Σας αναφέρουμε ότι υπάρχει καμένο, γι' αυτό κρατάμε μια επιφύλαξη. Σίγουρα, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τελειώς. Έχω την εντύπωση ότι με το λιπορικό που χρησιμοποιούν οι συνάδελφοι στο ρήγματά, θα πάμε λίγο καλύτερα. Ακούω. Ρωτήσω. Που μας είπατε ότι θα θέλατε να ξέρετε αν ο ασθενής από πριν είχε και την υποτροφία αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής.
Αυτό θα αλλάξει και θα απαντήσετε πιο εύκολο. Μάλλον είναι καρκίνος, αν είχε το ιστορικό και θα επηρεαστεί η απόφαση. Είχαμε εκτενή συζήτηση για έναν καρκίνο κύστεως που στον άρρωστο προτάθηκε να κάνει και στεγκτομή. Ή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβάλλει σε αυτό το ίδιο συμπλοκή. Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής, ότι ειδικά σε ένα νεόπλασμα είναι καθοριστικό. Και θα σας θυμίσω αυτό που πολλοί συνάδελφοι σας δεν το ξέρετε, το θυρώδες νεόπλασμα χαμηλού του αποήθους δυναμικού. Αυτό επιτρέπεται να το γράψουμε την πρώτη φορά. Αλλά αν υποτροπιάσει, αν μας στείλετε υλικό μετά από 6 μήνες, μετά από ένα χρόνο, θα βγάλουμε το πλατάκι μας και ενδεχομένως θα αναθεωρήσουμε τη διάγνωσή μας. Άρα το πιθανότερο αυτό δεν ήταν ένα χαμηλού αποήθους δυναμικού, ήταν ένα χαμηλού καρκίνο. Καταλαβαίνετε. Υπάρχουν τέτοια. Ή και καμιά φορά, βέβαια το υψηλόβαθμο το ξεχωρίζουμε εύκολα. Ας αυτό το χαμηλού βαθμό αποήθειας είναι το θέμα. Ύστερα, να σας πω, έχουμε στο πρώτη βιοψία, παράδειγμα, έχουμε υπόνοιες ότι αρχίζει να διηθεί, και δεν την αξιολογούμε σωστά. Με τη δεύτερη φορά, όταν θα μας στείλετε με πληροφορίες, θα γυρίσω πίσω στα πλακάκια και αυτά και τα δύο θα τα δω μαζί και θα βγάλω σωστότερο αποτέλεσμα. Αυτό, νομίζω ότι χρειάζονται οι πληροφορίες. Ό,τι ξέρετε εσείς για τον άρρωστο, μπορείτε να μας τα γράψετε. Καλό θα είναι. Άρα, κάποια άλλη ερώτηση, να προχωρήσουμε την καρδιά. Να επιταχύνουμε και λίγο. Λοιπόν, εδώ το περνάμε, είναι οι ανατολικές σχέσεις του πλεονεγόνιου Λυκής. Είναι εδώ επάνω και ο μυϊκός υπόλας είναι εδώ, εδώ κάτω. Τώρα, ο όρος διοίκηση πολλές φορές σας μπερδεύει. Εσείς διοίκηση εννοείται τη δύση του λυκού χιτών, ενώ εμείς διοίκηση εννοούμε απλά τη διάσπαση της βασικής μεμβράνης του επιθυμίου. Λοιπόν, γι' αυτό στις εκθέσεις μας αποφεύγουμε να αρχίζουμε τη διάγνωση σαν ευνηθητικό ουροφιλιακό καρκίνωμα, όπως το κάνουμε σε άλλα όργανα, για να μην σας βάλουμε σε αυτό το δίλημα. Εντάξει, όταν ξεκινάμε τη διάθεσή μας στο ουροφιλιακό καρκίνωμα χαμηλού βαθμού κακοήθειας ή υψηλού βαθμού κακοήθειας, που διηγεί από κάτω. Σας το λέτε τα εκφραστικά, για να μην γίνει παρεξήγηση του διηγητικού, που εμείς το εννοούμε πολύ απλά. Να σας δείξω εδώ. Ό,τι είναι σε αυτή τη θέση, βλέπετε, αυτό είναι μη διηγητικό καρκίνωμα. Είναι ένα in-situ καρκίνωμα, θυλώδης όμως. Εδώ έχει διασπαστεί σε αυτό το σημείο η βασική μεμβράνη και τα καρκινικά κύτταρα περνάνε μέσα στο χώρο του πλεονογόνου. Εδώ είναι διηθητικό. Εδώ δεν είναι διηθητικό. Εντάξει, το καταλάβατε. Όχι βέβαια. Για τον παθολογοανατόμα, διηθητικό καρκίνωμα είναι αυτό. Ένα καρκίνωμα το οποίο έχει διασπάσει τη βασική μεμβράνη. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα ούτε για εσάς, ούτε για τους συναδέλφους, τους χειρουργούς, τους γαστρεντερολόγους. Τι κύριε τα θέματα με τους πολύπονες. Έχουμε άλλο θέμα παραλύσει όπως με αυτό το δικό σου. Η διήθηση της πολεμονομονίου μυϊκής θυμάδας που γράφεται, μυϊκής θυμάδας, είναι διηθητικό για εμάς. Εκεί είναι πλέον διηθεί την πλεμονόμια μυϊκής θυμάδας. Αλλά είμαστε ακόμα στον καθένα. Προσοχή. Αυτό δεν είναι για εμάς το πλέον εμείς προλόγιο. Ναι, καλά είναι όμως αυτό το εμάς να το ξεχάσετε και να τα εννοούμε. Να τα λέμε και να τα εννοούμε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή ένα οροθυλιακό καρκίνωμα από κάτω που διηθεί το βλενογόνο ή τη βλενογόνια μυϊκή ή το μυκοβλένογόνο είναι διηθητικό από την αρχή του που έχει διηθεί, έχει διασπάσει τη βασική μεμβράνη. Εμείς σας τα γράφουμε περιφραστικά. Διαβάστε σωστά την έκθεση. Αλλά δεν είναι μείον διηθητικό, δεν είναι τάφη δύο. Αυτό δεν είναι. Ναι. Διηθητικό δεν ταυτίζεται με το μείον διηθητικό σε εμάς τους παθολογόνους. Εντάξει, το ξεχωρίσαμε. Τώρα, εδώ είναι ένα παράδειγμα διήθησης της βενογόνιας μυϊκής θυμάδος, δεν είναι πολύ. Εδώ είναι το καλυπτήριο ουροφύλιο. Αμέσως μετά είναι η βενογόνια μυϊκής θυμάδας, δεν διηθείται, αλλά εδώ είναι ο μυϊκός χιτώνας. Είναι δηλαδή, εδώ έχουμε διήθηση λεμφαγίων
Στα υψηλόβαθμα το βρίσκουμε πάρα πολύ συχνά και τώρα έχουμε διήθηση του περιοριστικού λίπους. Τι σημαίνει αυτό η διήθηση του περιοριστικού λίπους? Ακριβώς το βλέπουμε καμιά φορά και μας παραξενεύει. Άλλες φορές γράφεται, δεν το γράφεται καθόλου, άλλες φορές πρέπει να δώσουμε κάποια ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το πράγμα. Ναι, τελειώσουμε λίγα. Παρακάτω έχουμε μία ενότητα με αυτό. Παράκληση, επανέρχομαι. Να διαβάσετε προσεκτικά την έκθεση και αν κάτι δεν καταλαβαίνετε, ελάτε να τα συζητήσουμε. Και τώρα ερχόμαστε στο θέμα των λιμφαγγείων. Κάποιες φορές όμως σας γράφει η λύθηση ή η παρουσία ένα περιοδικό εμβόλιο σε λιμφαγγεία του υποβλενογόνου ή του μη υποχυτώνα, τέλος πάντων δίνουμε έπιπλέον στοιχείο για την σταδιοποίηση. Τώρα, ποια είναι η σημασία αυτής στα ταφένα, δηλαδή στα μη μειοδιληψητικά, και αν πρέπει και να την ποσοστικοποιούμε. Στα χαμηλούβαθμα τα βοήθεια, η συχνότητα είναι περίπου στο 9%, δηλαδή δεν είναι τόσο συχνά. Αντίθετα, θα έλεγα ότι στα υψηλούβαθμα τα βοήθεια είναι πολύ συχνά. Ή στις υποποικιλίες. Υποποικιλία εννοώ το μικροθυλώδες πετύλωμα, το οποίο είναι μια δική του υποποικιλία. Αυτό είναι η φωτογραφία από ένα τέτοιο. Έχουμε τη διήθηση των λιμφαγγείων. Είναι αυτά τα κενά που μέσα έχουν αφρίσεις καρκινικών κυτάρων. Τώρα, ο προγνωστικός παράγοντας για τα πίτα φένα, προσοχή, το τα φένα δεν είναι τα φρύου τα φρύα, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Δεν επιμένουν τα βιβλία μας να την ψάχνουμε στο καφένα. Δεν επιμένουμε. Οπότε, αν τη δούμε, θα τη γράψουμε για να έχετε ένα παραπάνω πληροφοριακό στοιχείο. Και ποιο θα είναι αυτό? Όταν θα δείτε στην αίθουσα ότι υπάρχουν διηθημένα λιμφαγεία στο καφένα, θα είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ενδεχομένως αυτός ο άνθρωπος να έχει ήδη μεταστάσει στους λιμφαγγέλες, και ερωτηματικό. Ευτυχώς στην ορδό που δεν συμβαίνει χωρίς συχνά αυτό που να έχουμε λεφαντάσει. Αυτός ο άρθρος θέλει ιδιαίτερη παρακολούθηση όταν βρούμε διήθηση λεμφαγγείου. Ναι, το πιο ξεκινικό. Ίσως όταν το βλέπουμε αυτό, θα άξιζε το κόπο σε ένα υψηλού και τα λοιπά, να κάνουμε και τότε η λαξονική, παρότι που ήταν φιλότες και τα λοιπά, και για να έχουμε μία πρώτη απεικόνηση έτσι γρήγορο φαινομένο. Και πάλι να το συζητήσετε με εμάς, γιατί υπάρχουν λαθάκια. Μπορεί εμείς να κάνουμε λάθος. Είναι τα λεγόμενα artifact. Η ρύκνωση του ιστού δημιουργεί κενά και μας δίνει την εντύπωση ότι είναι η εμφαγή, αλλά δεν είναι. Γι' αυτό λέει η Παγκόσμια Ευρώπη: δεν χρειάζεται να κάνετε άμεσα. Αφήστε το έτσι και αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή μα αφήνει χαλαρά. Όταν όμω εσεί έχετε ένα συγκεκριμένο άρρωστο και θέλετε να το διευκρινίσουμε, ελάτε, θα κάνουμε ένα συγκεκριμένο και θα είμαστε στο 100% ότι αυτό είναι λεφτά. Υπάρχει τρόπο στην αρχή. Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ωραία, καλεφαγγεία. Τι γίνεται μετά από φοραγγεία? Ναι, είναι ένα κεφάλαιο. Αν ξαναβρεθούμε του χρόνου, μπορούμε να μιλήσουμε για τα αιμοφόρα αγγεία. Εκεί είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί αν βρούμε και βρίσκουμε διηθημένα, φλεβικά συνήθως, φλεβικά αγγεία διηθημένα, τι θα σκεφτούμε? Θα σκεφτούμε ότι αυτός ο άρρωστος ίσως έχει μεταστάσει στους πνεύμονες, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή παρέκαμψε το καρκίνωμα τη λεμφική οδό και πέρασε κατευθείαν στην υπατική οδό, οπότε κατευθείαν θα περάσει στους πνεύμονες. Αυτά για τα καρκινόμετρα της οδό. Το ακαρκινόμετρο του ενέργου θα περάσουν από το ύπαρ. Από μέσα της πυλαίας θα περάσουν από το ύπαρ, οπότε εκεί θα έχουν τις μεταστάσεις. Είναι πολύ βαρύ προγνωστικό στοιχείο να βρούμε αιμοφόρα αγγεία διεθυμένη σε ένα καρκινόμετρο οδό. Πρώτον, γιατί σίγουρα θα είναι υψηλόβαθμο, σίγουρα θα είναι διληθητικό. Δεν σταματάμε μόνο στη διήθηση του αγγείου, πρέπει να διαβάσουμε και την παραπάνω έκθεση. Σίγουρα αυτό ο άρρωστο έχει κακή πρόγνωση, γι' αυτό πρέπει να πέσετε πάνω και να κάνετε ό,τι μπορείτε. Καλή σα. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Δεν ξέρω, πάμε να διευκρινίσουμε κάτι για να πούμε λίγο. Υπάρχει κάποιο ερώτημα για να προχωρήσουμε στα επόμενα όργανα? Να ρωτήσω κάτι. Είχα πάντα μια απορία. Όταν σα στέλνουμε ένα κυπελάκι και έχει μέσα
15, 20 βιομαχίδια. Εσείς τα βλέπετε όλα αυτά. Λοιπόν. Και κάτι άλλο. Κάνετε από το κάθε τεμαχίδιο μία ατομή, βλέπετε ένα σημείο ή κάνετε παραπάνω και τι σας βαφράει να αποφασίσετε. Τα υλικά από νεοπλάσματα της ουροβόφου τα βάζουμε όλα. Η τάση μας είναι να τα εγκλίνουμε και τα νεοπλάσματα μικροσκοπούμε όλα τα τεμαχίδια. Όμως, μπορούμε να επιλέξουμε κιόλας από ποιον άρρωστο και πόσο υλικό θα μιλήσουμε. Δηλαδή, έχουμε ένα ασθενή 85 χρονών. Στέλνετε 40 σεζέ θύλωμα. Γράφετε θύλωμα. Ευμέλεθε θύλωμα. Μπορεί ο καθολογανατόμος να επιλέξει ποια κομματάκια θα βάλει και να μην το εμπλήσει όλο το υλικό. Δηλαδή, να μην το μικροσκοπήσουμε όλο το υλικό. Γιατί, πρώτον, η ηλικία είναι καθοριστική, έτσι κι αλλιώς δεν θα προχωρήσετε σε επέμβαση. Και δεύτερον, ότι επειδή είναι θυλώδες, σίγουρα δεν τα έχει, όχι σίγουρα, δεν θα έχει πιθανότητα να διαιτήσει το υλικό φυτών. Και επιπλέον μπορούμε να κάνουμε μακροσκοπική επιλογή όταν τα πιάσουμε όλα τα συμπαγή, δηλαδή αυτά που έχουμε κάνει στου ατλητέ, να τα βάζουμε. Όμως κανόνας είναι στα οροφυλιακά να μπαίνει όλο το υλικό. Μπαίνει το υλικό. Πόσες τομές θα κάνουμε, θα κόψουμε αρκετές τομές. Ήδη το πλακάκι μας μπορεί να έχει 2-3. Αν χρειαστούμε, μπορούμε να κόψουμε πάρα πολλές, εάν έχουμε κάποια αμφιβολή. Σίγουρα όμως δεν ξαπλούμε το υλικό. Στον κύβο μας πρέπει να μείνει υλικό για να γίνει άνοσο, να γίνει αργότερα μοριακή και προπάτων να μείνει στο αρχείο μας στους επόμενους αιώνες. Αν βρεθεί κάτι καινούριο, ήδη η κυρία Παπαϊωάννη μας προειδέασε να υπάρχει υλικό του συγκεκριμένου ασθενούς για να γίνει και αυτό, ειδικά τώρα με τις ανοσοθεραπείες, να γίνει και αυτό για να μπορέσουμε να. Καταλάβατε εσείς κάτι σαν. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Σε ένα προστάτη σε μια διευθυντική 80 και κάτι θα το πείσετε όλο. Όχι. Πάλι θα το πείτε, δεν έχουμε κανόνα. Μας λέει χου, θα βάζετε τόσο. Τόσο. Δηλαδή ένα ποσοστό θα ειδήσουμε. Αυτό παίζει με τους νόμους της πιθανότητας. Δηλαδή, αν εγκλήσεις, ας πούμε, από τα 5 γραμμάρια τα 3, είσαι μέσα, θα το βρεις το καρκίνωμα. Και εν πάση περιπτώσει, κι αν δεν το βρεις σε έναν άρρωστο 80 χρονών, μάλλον καλό θα του κάνεις από την κακό. Δηλαδή το καρκίνωμα. Ορίστε. Σε ένα 50, εσείς θα είστε προσεκτικοί να μας πείτε το πλήσε, να μας πείτε την κοιτάξη, να μας δώσετε τη μαγνητική, να εκτιμήσετε τη μαγνητική, γενικά να εκτιμήσετε τι πιθανότητες έχει αυτός ο νέος να έχει καρκίνο. Στους νέους τα εκτιμούμε όλα. Την ηλικία το πρώτο, ναι. Όχι, η τακτική μας είναι στο εργαστήριο όμως είναι όταν βλέπουμε νέο άντρα και ναι, είναι μέχρι τα 70. Το 85 και πάνω είναι μεγάλη. Το εγγύημα όλο. Αν είναι πολύ μεγάλος πάνω από 80, μπορούμε να κάνουμε λίγο οικονομία και να ακολουθήσουμε τον κανόνα της ΚΟΥΜ. Αν δεν είσαστε σίγουροι αν διηθεί ή όχι, τυχαίνει να ξαναγυρίσετε στο κλεισμένο. Όχι, γιατί κλείστε. Αν δεν είστε σίγουροι, είναι οριακό, συμβαίνει να γυρίσετε πίσω και να κάνετε κι άλλες τομές. Βέβαια, πολλές φορές το κάνουμε. Σίγουρα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το πρώτο είναι γενογόνια μήκη ή είναι μήκο ή τόσο. Και όχι μόνο, θα κάνουμε κι άνοσο. Στα προβλήματά μας, το πράγμα έχουμε αυτό το εργαλείο να κάνουμε άνοσο να μας διευκρινίσει. Αυτό που βλέπω είναι ρήκνωση από τον θερμοκαυτήρα ή είναι νης αυτό. Οπότε θα βοηθάμε να κάνουμε άκρη. Γενικά το υλικό που έχουμε μπορούμε να το κόβουμε συνέχεια. Περνάμε σε άλλο όργανο τώρα. Μια τελευταία ερώτηση. Βλέπω τα κύριε Ταφική, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω μετά από τόσο καιρό. Με το έμπειρο μάτι σας, μπορείτε να ξεχωρίσετε διαφορά μεταξύ high grade κατηγορουμάτων ή καρκινή ή καρσινόμενη σάιτου. Ού, τώρα με σπάσει σε άλλο θέμα. Την επόμενη χρονιά. Άλλο είναι. Όχι, λέω μεταξύ κατηγοριών high grade. Αν με το έμπειρο μάτι σας, πιστεύω ότι κάποια είναι διαφορετικά από κάποια άλλα και μεταξύ καρκινομάτων ή σάιτου, αν κάποια. Ναι, βέβαια, υπάρχουν διαφορές. Πού μεταφέρεται αυτό στον κλινικό γιατρό. Κοιτάξτε, λοιπόν, πρώτα, όταν λέμε υψηλόγραμμα ουροφυλιακά καρκινόματα, αυτά είναι εκεί. Δεν μιλάμε για τα άλλα υψηλόγραμμα, τις ειδικές κατηγορίες. Μιλάμε για τα πλώδη υψηλόγραμμα. Αυτά θα ήταν η νησί του πότε. Όταν θα σας λέμε ότι δεν διηθεί το χώρο. Έτσι, άρα είναι ένα θυλώδες υψηλόγραφο το οποίο δεν έχει διηθήσει. Δεν το λέμε νησί του. Συμφωνώ. Για να μην του μπερδέψετε με το άλλο το επίπεδο, που είναι ένα αιώνιο δίλημά σας αυτό.
Εντάξει, ας πούσε αυτό, το καταλάβατε εσύ να μην. Γενικά πάντως έχω να πω ότι όσες φορές έχω μιλήσει με τον παθογορατοπικό, παίρνω περισσότερες πληροφορίες. Δηλαδή, θυμάμαι μόνο στα χρόνια, τριουδούλο, δεν είχα και διάφορα κάτι. Τέλειωνε. Να το προσέξει τον άρρωστο. Μην το φοβηθείτε. Εντάξει, κλασικό θυμωματάκι ήταν. Δηλαδή, να το προσέξει. Αυτό δεν μου άρεσε. Η αίσθηση δηλαδή της εμπειρίας του παθογορατών μου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να αποδοθεί στο πόρισμα και καλό είναι να μιλάτε. Αυτό είναι, ναι. Ίσως αυτό βέβαια υπογραμμίζει λίγο και το κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας. Που ίσως θα έπρεπε λίγο να το σχολιάσετε αυτό. Δηλαδή, μια ας πούμε δύσκολη διάγνωση, τι πιθανότητα έχει αν το δει κάποιος άλλος να βάλει κάτι άλλο. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα βάλει. Τα ποσοστά θα παίξουν σίγουρα, το πανηρόβαθμο και το υψηλόβαθμο. Αλλά ούτως ή άλλως υψηλόβαθμο θα είναι η πορεία του ασθενού. Δηλαδή δεν είναι τόσο καθοριστικά. Τα ενδεχόμενα λάθη μας εύχομαι να μην είναι τόσο καθοριστικά. Αυτό. Και τα grade 2 πρακτικά σημαίνει ότι τα βάζετε σε περισσότερο από υψηλόβαθμο. Δεν μιλάμε πλέον για grade, στα οροφυλιακά μιλάμε για υψηλόβαθμα, υψηλού βαθμού κακοήθεια ή χαμηλού βαθμού κακοήθεια. Και αυτό είναι τελείως υποκειμενικό. Έχω διαπιστώσει πολλές φορές είμαι σε δίλημα αν θα το γράψω ή το ένα ή το άλλο. Δηλαδή η τριβάθμια βαθμοποίηση ήταν πιο πολύ και για εμάς, αλλά μας στρίμωξαν τώρα και μας λένε όχι, θα αποφασίσεις αν είναι υψηλόβαθμο ή χαμηλόβαθμο. Καλησπέρα, καθημένα. Στο νοσοκομείο το οποίο εργάζομαι, μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε τώρα, είναι πολύ συχνά τα grade 2. Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται η ταξινόμηση με high grade. Είναι το παλιό και συνέχεια και μου κάνει εντύπωση σε σχέση με το προηγούμενο δίλημα. Grade 2. Αυτό το grade 2 πώς να το λαμβάνουμε εμείς υπόψη. Να το λαμβάνουμε σαν grade 3, ας πούμε. Ναι, να μιλήσετε μαζί τους, κάντε μια συζήτηση, με ευγένεια, ας ενημερωθούμε. Ανεξάρτητα από αυτό που λέτε εσείς, εγώ σαν κλινικό στο grade 2, να το λαμβάνω καλύτερα π.χ. σαν grade 3, σαν high grade, για να δω πώς θα προχωρήσω τον άρρωστο. Τώρα, συγκρίνοντας το, ποια λέγαμε ενδιάμεσου το grade 2, δυσκολεύεται να απαντήσω, σε κάποιες περιπτώσεις είναι δύσκολο. Το αξιολογούμε σε σύνολο το υλικό. Οπότε δεν είναι σωστό να βαθμίσουμε, καλύτερα να συζητήσουμε την παθογραφή. Ναι, το 2 πλέον δεν το γράφουμε. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση γιατί δεν έχω υιοθετήσει ακόμα τον διβάθμιο. Ναι, και εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Αυτό. Είναι πολύ συχνό, δηλαδή. Ναι, μην συζητήσουν το μαζί του και αν μπορέσουν σε δεύτερο χρόνο, αυτά τα δύο να τα ταξινομήσουν και στο ένα και στο άλλο. Δεν είναι κακό. Ναι, να μην είναι συνδεδεμένοι, πάντω έχει πολλά χρόνια που το έχουν καταντήσει. Πολλά. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι, να προχωρήσουμε λίγο. Νομίζω ότι. Τώρα, στον προστάτη, εντάξει, γενικά ένα μεγάλο πρόβλημα και ο προστάτης. Πολλές φορές να συζητήσουμε για την κλασική παθογνωματική που είναι ξεκάθαρη. Μπορεί να τύχει, για παράδειγμα, να έχουμε μια ιστορολογική μετά από κάποια θεραπευτική παρέμβαση που έχει γίνει στον άρρωστο. Έρθει μια ιστορολογική που δεν έχει να κλείσει πάνω. Ο γονό μα πιέζει να του βάλει να δεν αγγίσουν. Γενικά, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορείτε να μας βοηθήσετε. Δηλαδή, το δίλημα είναι σε παρατηρήματα προστάτη μετά από θεραπεία είτε με ακτινοβολία είτε με ανδρογονικό αποκλεισμό, αν εμείς μπορούμε να πάρουμε κρίσο σκορ ή όχι. Τώρα, μετά από ακτινοβολία μπορεί να έχουμε, να τα περάσω γρήγορα αυτά. Ναι, λοιπόν, γιατί... να περάσουμε, αυτό είναι το ερώτημα. Γενικά, η ακτινοβολία είτε αγάπητα μισέρουν την ανέβρεσή του με κίνδυνο να σας κοινώσουμε αρνητική. Αυτό είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δυσκολία. Επίσης, υπάρχει και ένας, δεν μπορούμε, ναι, καθιστούν την εκτίμηση του πλήσου σκόρου δύσκολη ή και παραπλανητική σε λίγες περιπτώσεις. Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε κλίσο, μπορεί να το δώσουμε υψηλότερο. Λοιπόν, εδώ θα σα δώσω δύο παραδείγματα. Αυτό είναι ένα grade 3 στην 3, για να πάρετε μια ιδέα. Κοιτάξτε πώ έγινε μετά από ακτινοβόλια. Εμφυτεύματα ήταν αυτό, ένα δικό μα περιστατικό. Δηλαδή, βλέπουμε κάτι τέτοιου μικρού αβέντε, που το καν καταλαβαίνουμε αν ήταν αυτή η καρκινική ή ήταν η φυσιολογική. Υπάρχουν δυσκολίε. Οπότε. Δεν βάζουμε κλίσο. Αυτές είναι οι συστάσεις της Παγκοσμίου Οργανώσεως Υγείας, δεν είναι ότι τα λέω εγώ. Δεν βάζουμε, αποφεύγουμε να βάζουμε κλίσο σκορ, όμως τι πρέπει να αναφέρουμε στην έκθεση. Θα αναφέρουμε
ότι υπάρχει μελιώσει από την εμβολία. Και αυτό γιατί αυτοί οι άρρωστοι που έχουν μελιώσει από την εμβολία θα πάνε καλύτερα από του άλλου που δεν έχουν. Ή ταυτίζονται με εκείνου που έχουν αρνητική βιοψία. Δηλαδή, είναι θετικό να έχουμε μια βιοψία με μετακτηλικέ αλλοιώσει και να σα λέμε, ρε, δυσκολεύομαι να βρω το κακίνημα και εσύ κλείσω, και ζητά. Αυτή είναι η βασική μου απάντηση. Δυσκολεύομαι να το δώσω θετικό και εσύ μου ζητά κλείσω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτό ο άνθρωπο είναι σαν να έχει αρνητική βιοψία. Αυτά λέει και οι ναι, το ίδιο γίνεται και με τι ορμόνε. Προκαλεί υποστροφή και ατροφία που και εκεί δυσχεραίνει τη διάγνωση. Δηλαδή, το εξαφανίζει σχεδόν τον καρκίνο, εδώ αυτέ οι τρύπε είναι υποστροφή καρκίνου. Και εδώ. Οπότε και εδώ αποφεύγουμε να λέμε το κλείσιμο. Απλά σα λένε ότι είναι ένα καρκίνωμα με αλλοιώσει από την προηγουμένη θεραπεία. Που αυτή είναι η ακτινοβολία ή τα. Αυτό είναι πολύ κακό. Αλλά πρέπει τουλάχιστον στα χειρουργικά όσο είναι να μην περνάμε. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια όμως, ανάξαμε σε αυτό. Αυτά τα περιστατικά είναι πριν 15 χρόνια. Ο κύριος Δημητριάδης θα το θυμάται ότι σε όλα τα παρασκευάσματα των ειδικών προσωπικών βρίσκονται τέτοιες αλλοιώσεις. Λιγότερο εντυπωσιακές. Και ρωτούσαμε, έκανε προηγήθηκε ανδρογονικός αυτισμός. Η απάντηση ήταν ναι, το καθημερινό καθιερωμένο να δίνουν πρώτα τον ανδρογονικό και μετά να κάνουν φυσική. Και έτσι αποκτήσαμε εμπειρία στον καρκίνο μετά από θεραπεία. Ενώ τώρα δεν βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή το καρκίνο μας χειρουργείται χωρίς να έχει επηρεαστεί από καμία θεραπεία. Έρχονται τα παρασκευάσματα, προφανώς δεν δίνεται θεραπείες πριν. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που πριν από 10 χρόνια του έχουν σήμερα μπροστά μα, οι οποίοι υποτροπιάζουν. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα που δεν έχουν καταφέρει κανεί να του. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά αν είναι μετά από τόσα χρόνια. Είναι καλά ο άνθρωπο. Μην ανησυχούμε. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Είπατε μετά από ακτινοβολία τι μετακτηνικέ αλλοιώσει. Αυτό όμως τι θεωρείτε, θεωρείτε ότι είναι κακοήθη, ενεργό, ενεργά καρκινικά κύτταρα, γιατί εμείς πολλές φορές πρέπει να πάρουμε απόφαση για το αν τυχόν θα υποβληθούν σε χειρουργική θεραπεία, παραδείγματος χάρη διάσωσης. Αυτό πρέπει να τις καθαρίζετε εμείς το πόρισμα. Υπάρχουν δυσκολίες, θα πρέπει να κάνουμε άνοσο, να τα μιλήσουμε, να μας βοηθήσετε κι εσείς. Οι δύψεις πρέπει να είναι πολλαπλές, να έχουμε πολύ υλικό για να προχωρήσουμε. Είναι δύσκολο αυτά τα περιστατικά. Και ευτυχώς σταμάτησε αυτό. Δηλαδή να γίνεται η θεραπεία και μετά να βγαίνουμε. Τώρα, αν εσείς καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όχι, εγώ λέω για την ακτινοβολία συγκεκριμένη του όμορφου. Α, ένας προστάτης που έχει μείνει. Που έχει ακτινοβοληθεί, που μπορεί ενδεχομένως να κάνει υποτροπή ο καρκίνος μετά από την ακτινοβολία και μόνο η θεραπεία ενδεχομένως, αν είναι μόνο τοπικά, να είναι η χειρουργική θεραπεία διάσωσης λόγω αποτυχίας ακτινοβολίας. Ναι, καταλαβαίνω. Τι σαν περίπτωση. Γιατί εγώ πάντοτε όταν έβλεπα μετακτηνικές αλλοιώσεις απορρίσματα θεωρούσα ότι δεν υπάρχει ενεργός καρκίνος. Ενώ τώρα. Ναι. Πρέπει να γράφουμε στο πόρισμα αν υπάρχουν αδένες υποπτοί με τα κριτήρια που έχουμε, με την άνοσο όλα αυτά, ή είναι μετακτηνικές αφορούν μόνο το στρώμα, παράδειγμα. Πρέπει να τα διευκρινίσουμε αυτά. Θέλει συζήτηση με τον παθογονατό. Αυτό είναι σίγουρο. Τουλάχιστον σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ναι. Λοιπόν, επομένως, μετά από θεραπεία αποφεύγουμε να δίνουμε πίσω σκόρ. Αλλά είναι γρήγορα, πολύ σλάβοι μπορεί να τους αφορά. Να πάμε το διάλειμμα. Όχι, ο Κώστας μου σημαίνει. Αυτό επειδή νομίζω πολλά φορά μπορούσε να δεις. Καμιά φορά έχουμε ένα πρόβλημα με τον όχι. Ακούμε καμιά φορά, γιατί μπορεί να κάνουμε μια επέμβαση στον όρχη, να θέλουμε να πάρουμε και ένα μήνυμα να το στείλουμε σε εσά για να κάνετε μια βιοψία. Οπότε έχουμε δύο ερωτήματα. Καμιά φορά μας λένε ότι δεν βάλετε σε φορμόνι, δεν κάνει, χρησιμοποιήστε ειδικά υλικά. Οπότε τελικά τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Και το δεύτερο, πολλές φορές μπορεί να θέλουμε να ψάξουμε ένα ισχύ του καρκίνωμα σε ένα άλλο όρχη. Πόσο υλικό τελικά πρέπει να σα στείλουμε, είναι εύκολο να δώσετε τη διάγνωση. Και επίσης. Καλά, θα κάνουμε μια τελευταία ερώτηση μετά. Λοιπόν, αυτά είναι τα νομιμοποιητικά που έπαιξαν σχετικά με τους ιστούς από όχι. Σήμερα η φορμόλη, η ουδέτερη φορμόλη όμως, αυτήν έχουμε, δεν υπάρχει η κλασική η παλιά. Είναι συμβατή, το μεγάλο πλεονέκτημα της είναι ότι είναι συμβατή με ένα σωστό χημεία, και άρα έχει κάποια μειονεκτήματα. Αυτό σε σύγκριση με το Γουέν και το Στυλ, τα οποία έχουν
επιτρέπουν καλύτερη μορφολογία του σπερματικού επιθυλίου, αλλά δυστυχώς δεν είναι πολύ συμβατά με την άνοσο. Δηλαδή, δημιουργούν μια συμβατότητα με τα πυρηνικά υλικά της όμπρα, γιατί αυτά τα μορφολογικά βλάπτουν τον πυρήνα. Οπότε, να σας δείξω δύο φορμόλες. Εδώ είναι η φορμόλη και εδώ είναι το μπέν. Και εσείς διακρίνετε ότι αυτή η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από αυτή η τώρα. Αλλά δυστυχώς στο υλικό με μπέν δεν μπορούμε να κάνουμε άνοσο. Δεν πετυχαίνει. Οπότε κατέληξαν όλοι την ιδέα με τη φορμόλη. Λειτουργεί μια χαρά και χρησιμοποιήστε την άφοβα. Δηλαδή ένα ελισί του θα σας το βρούμε και στην. Οπότε δηλαδή ό,τι στείλουμε σε εσάς, το στείλουμε σε φορμόλη. Απλά να μπερδευτούμε καμιά φορά και βάλουμε τη φορμόλη και στο παραχέρωμα στο κομμάτι που θα πάρει ο βιολόγος σαν παραγωγή. Καλά, εκεί είναι. Και προφυλάσσε που θα λέμε. Ναι. Πέρα από το νησί του, το ίδιο ισχύει και για το σπερματικό επιθύλιο, την κατάσταση του σπερματικού επιθυλίου, τη μορφολογία όσον αφορά την γονιμότητα. Πρέπει να σας πω ότι το νησί του. Γιατί το εντόπισε στο νησί του. Το νησί του καρκίνωμα, για να το αποδείξουμε, χρειάζεται η άνοσο. Επίσης, θα τα πω λίγο παρακάτω, έχω κάτι. Το νησί του καρκίνωμα είναι επιατροφικό σωληνερίο. Δηλαδή, δεν θα δούμε ποτέ νησί του καρκίνωμα και τα σπερματοζωάρια να τριγυρνάνε εκεί γύρω. Να είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχω νομίζω κάποιες φωτογραφίες. Αυτό το να τα στείλουμε σε φορμόλι αφορά μόνο ένα Ρώσο που ψάχνει ένα εσύ του καρκίνωμα ή σε ένα άνθρωπο που κάνει τον διαγωνισμό να δούμε αν είναι μόνο ένα εσύ του. Μόνο ουδέτερη φορμόλι. Έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε και τον Εγώ βέβαια πολλές φορές μας μπερδεύετε, γιατί έρχονται από παγωμάτων με διαφορετικές ολοκληρωτικές. Τελικά είναι ναι. Πιάνει σωστή είναι το ίδιο πράγμα ή είναι διαφορετικά πράγματα όλοι αυτοί οι ορισμοί που μας δίνετε. Λοιπόν, στο τελευταίο βιβλίο της ΧΟΥ, που βγήκε το 2016, τώρα πρόσφατα, προτείνει αυτή την ορολογία και μας συστήνει αφήστε τα τάλα όλα στην άκρη. Σε μετάφραση, μια προσπάθεια μετάφραση, θα το λέγουμε στα ελληνικά έτσι, γιατί νομίζω είναι ειδικό κοιτά. Εδώ είναι μια ωραία φωτογραφία, εδώ είναι ένα τοξιλίνη αεροσύνη και εδώ είναι η αεροσυστοχημία. Είτε κυταρική, στο κυταρόπισμα, είτε πυρηνική. Τώρα, αυτή είναι συχνά πολύ εστιακή, ο ρυθμός των μιναρίων. Τι είναι αυτή η αίρεσης μέσα με δύο λόγια, εσύ τι τα ακούμε και εδώ, ωραία. Τι το κάνει. Είναι ένα αντιγόν, το οποίο δένεται με ένα στοιχείο του πυρήνα ή του κυταρογάσματος. Δένεται, αυτό το αντιγόνο όμως φέρει χρώμα και έτσι εμείς το αναγνωρίζουμε, οπότε όταν δούμε. Και πόσο καιρό θέλει να γίνει αυτό. Εξαρτάται. Εξαρτάται από το ευρεστήμι. Δηλαδή, αν θέλουμε, αυτό κανονικά όλα θα γίνει. Πρώτα γίνονται αυτές οι τομές της αιματοξυλίνης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι υπάρχει αναγκαιότηση να κάνουμε άνοσο και στη συνέχεια προχωράμε στην άνοσο. Αν το εργαστήριο έχει τα ειδικά αντισώ, τα βάζουμε στα μηχανήματα και πρέπει μόνο, σε όλη τη νύχτα. Λοιπόν, βασικά στα μεγάλα νοσοκομεία δεν βάζουν ένα περιστατικό γιατί είναι πιο κόστο από άλλο. Ναι, δεν μαωρώνει. Ναι, δεν αργεί, αρκεί να ακούνε τα πάντα στο και βέβαια, ξεχωρίζουμε σε κυταροπλασματική γλώσσα ή πυρηνική. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε το στοίχημα να βλέπουμε και κυταροπλασματική. Το μηχάνημα τι κάνει αυτό. Το μηχάνημα είναι ένας αυτόματος, ένα ρομπότ, το οποίο μετακινεί τα πλακάτια μας σε διάφορες θέσεις και εκεί επάνω στάζει τα αντισώματα.
Αυτό, είναι πολύ αυτό. Μετά βάλει πέντε πλακάκια, πώς είναι βαμμένα. Πλακάκια, πού είναι βαμμένα. Βαμμένα. Εμείς μόνο με πλακάκια που είναι. Η ίδια τομή, αυτή δηλαδή την τομή που κόψαμε και την βάψαμε σε ένα το ξυλί, η ίδια τομή θα ξανακόψουμε βέβαια, άραθε και θα την προχωρήσουμε με αυτή τη μέθοδο. Είναι σταθερισμένα αυτά, δεν είναι. Δεν πάω κάτι με αυτή τη έτσι. Τώρα, η εξοικείωσή μας με το υψίδου καρκίνωμα του όρθους είναι στα μεγάλα παρασκευάσματα με όγκους. Γιατί εκεί το βρίσκουμε, εκεί το βλέπουμε. Όγκους μπορεί να είναι και μια πρόδρομη αλλίωση σε έναν όρθι που δεν είχε καρκίνωμα. Εδώ δύο περιστατικά δικά μας. Είναι η μικρολυθίαση που θα την ακούτε ίσως από τους αρτινολόγους. Αυτή είναι η μικρολυθίαση. Αυτό που βλέπετε είναι ένας μικρός συνήθως μέσα στο σωληνάκι. Και δίπλα του είναι η σύντου καρκίνου. Λένε ότι αν υπάρχει κάποιο έγκλημα υπερηχοτομογραφικό είναι η λυσίαση. Και θα σας βοηθήσει στο να αντιμετωπίσω. Και εδώ πάλι με άξιο στιγμή είναι το αντίστοιχο το τυπεροπλασματικό. Α, ναι, δεν το βλέπεις. Αυτό εδώ, αυτό το κρεματάκι, το μόβ. Α, εδώ δεν φάνηκε. Γιατί στο λίθο δεν θα γίνει ποτέ, είναι κατεστραμμένο το κύτταρο. Δεν γίνεται. Αυτό το λιθαράκι ήταν παραδίπλα εκεί, ενώ δεν το φωτογράφησε γιατί δεν ήταν αυτό τα κύτταρα από πάνω. Δεν είναι τυχόν. Όχι, τα κύτταρα, ο λίθος καταστρέφει τα κύτταρα, δεν διατηρούνται και κύτταρα και λίθος. Αυτό. Λοιπόν, τώρα πώς θα τη διαλυγνώσουμε. Δυστυχώς γίνεται μόνο με διοξία, αρχίσουν και λέγονται στην κυταρολογική του σπέρματος, μπορεί να τα βρούμε αυτά. Οπότε, εντάξει, πιο εύκολο είναι αυτό. Και έχουμε στο δεύτερο ερώτημα, κύριε Γιαννάκη, με πόσα βήματα. Για να το τρέξω γρήγορα, η βιβλιογραφία συστήνει δύο βήματα, αλλά με διαστάσεις αυτές, με τέτοιες διαστάσεις, δηλαδή 3 χιλιοστά να είναι, όταν ο όρθος όπως είναι φυσιολογικού μελέτη. Δυστυχώς όμως συνήθως είναι μικρή αυτή η όρθος που χρειάζεται διοξία, άρα θα πάτε ένα κομματάκι όσο μεγαλύτερο μπορείτε για να αυξήσετε κάτι στον άνθρωπο. Τώρα, για να μπει η διάγνωση, είναι λίγο δύσκολο, πολύ λεπτό θέμα, εσείς το ζείτε περισσότερο γραφικά από ό,τι εμείς. Για να μπορέσουμε να βάλουμε τη διάγνωση στην λυσή του ενδοσωμιαρικής νεοπλασίας, πρέπει πρώτα να γίνει σωστή επιλογή του ασθενούς, αυτά τα ξέρετε, είναι ειδικά σας, να αξιολογηθούν τα ευρήματα για να κατευθυνθείτε πού θα βγάλετε, αν τα έχετε, να επιλέξετε σωστά. Δηλαδή, προσοχή παίρνετε από τα τροφικά πάρτε, μην παίρνετε από τα καλά διατηρημένα σωληνάρια. Το σωστό μέγεθος και έτσι θα μπορέσουμε να βάλουμε τη διάγνωση του ημισίδου καρκινόμητος, γιατί έχουμε την κοινάνωσο. Λοιπόν, εδώ εγώ τελείωσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συζητήσαμε πολύ και κάποιοι συνάδελφοι όπως ο κύριος Συμβουλής της Δημητριάδης ο Κώτης μεταπέστηκαν και κάναμε τη θεματολογία μας και τα είπαμε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσουμε κάτι. Πόσα χρόνια έχετε δικαίωμα να κρατάτε τα πλακάκια? Όχι δικαίωμα. Γενικά, αποφεύγουμε να πετάμε. Εμείς είχαμε πετάξει πολλά χρόνια πριν και πετάξαμε άκουστα ελληνικά. Γενικά τα κρατάμε. Τα κρατάμε γιατί υπάρχουν. Τα κρατάμε. Γιατί πάντα εν ώψη των καινούριων θεραπευτικών πρωτοκόλων, καλά είναι να υπάρχει το υλικό του ασθενούς σε κάποιο αρχείο, σε κάποιο νοσοκομείο. Όμως τα κρατάμε. Τους κύριους παραθέτεις και τα πλακάκια. Τα άλλα με τα υπόλοιπα τα παρασκευάσματα τα πετάμε. Δηλαδή γίνεται η δειγματοληψία από την ουροδόχο. Κρατάμε, περιλέγουμε τις τομές μας και την υπόλοιπη ουροδόχο την πετάμε. Και κάτι άλλο. Υπάρχει περίπτωση να γίνει διοψία προστάτη, να βγει κακοήθεια 3-4 κρίσο σκορ και μετά τη ριζική να μην ανοιχνεύεται κακοήθεια. Πολύ σπάνιο. Ένα μήνυμα δύο φορές. Επίσης μετά λέει, γιατί... Συμφωνώ. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τύχει, σε μένα και δύο φορές και μάλιστα το ένα, ήταν πατέρα συναδέλφου, παθολογίνα. Τη διοξία την είχα δει εγώ. Ήταν θετική η διοξία. Βγήκε το παρισκεύασμα, το έκλεισα ολόκληρο, το έκανα πλακάκι και δεν βρήκε καρκίνο. Αυτό δεν είχε. Πώς μπορεί να έγινε αυτό.
Και στην Ροδόχο Κίστη έχει συμβεί αυτό. Α, γίνει, ποιο είναι το πρόβλημα. Να βγάλει και διευθυντικό. Ξέρει, και στην Κιστεκτομή να μην φανεί τίποτα μετά. Και να μην φαίνεται, γιατί όταν αποξένεται καλά. Το 10% του Κιστεκτομού είναι τάφη μηδέν. Ναι, είναι σαν να θεραπεύεται. Ξέρετε, κάνει μια. Και στην πόλη για τον ασθενή είναι τάφη μηδέν. Ναι, ναι, στην Ροδόχο είναι πιο συχνό. Στο προστάτη όμω πολύ σπάνιο. Και αυτό γιατί μπορεί να συμβεί. Γιατί είναι τόσο μικρό το κουνάκι που σχεδόν αφαιρέθηκε με τη διοξία. Ένα είναι αυτό, μην χαίρεστε πολύ, γιατί το δεύτερο είναι πιο δύσκολο για εσάς. Εάν υπάρχουν ενδοπροστατικά όρια στο χειρουργικό σας παρασκεύασμα, ενδεχομένως να έχει μείνει στον άνθρωπο. Αυτό περιγράφεται πάντως και λέγεται και vanishing cancer στον καρκίνο του προστάτη. Είναι σαν περιγράφεται πάντως. Και εμένα μου έχει συμβεί 4 φορές. Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κοτακίδου, την κυρία Παπαϊωάννου και τον Δημήτρη τον Καλυβιανάκη. Νομίζω ότι... Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα να πάρετε το... και θα πάρετε το καφέ σας για να μπείτε μέσα να συνεχίσουμε με τους δύο εικονικούς.